Γεια σας, είναι η μέρα του Meet & Greet, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Έχω εδώ τους προσωπικούς μου βοηθούς, τη Μαρία και τη Βένια. Και φτιάχνουμε τα φαγητά. Της Μαρίας της έπεσε το αγγούρι και έσπασε στον δρόμο. Είναι inside joke. Κάτι έχουν καταλάβει όμως. Οπότε ετοιμαζόμαστε. Μας είπε, θα μας δώσει πέντε. Εγώ το κάνω. Ναι, και η Βένια είναι και πολύ γρήγορη. Σε αυτό. Oh, ευχαριστώ πολύ. Κορίτσι για σπίτι. Είμαστε στο Meet & Greet. Είμαι την μπάρα, αλλά είμαι γεια σου Κατερίνα. Γεια σας. Και είμαστε εδώ με τη subscriber. Δεν φαίνονται καλά, γιατί είμαστε σε μπαρ. Γεια. Και περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Εγώ σήμερα, ενώ η δική μου κάμερα είναι μέσα στην τσάντα, μου έδωσε τη δική της και μου λέει τράβα. Έχει βάλει πολύ δόση. Έχει έρθει και πάλι μέλη, παιδιά. Εννοείσαι. Ένα γενικό πλάνο. Το 59, το 59, το 59, 40, 40, 40, 40, 40, γιατί κάναμε 60 χαρτάκια, αλλά δεν είμαστε 60. Λοιπόν, το επόμενο, δεν πειράζει, το 58.
58. Μόνο 58, 59, τίποτα, ανακάτεψέ τα λίγο. Το 60. 60. Μάλιστα, τα ανακάτεψε και πήρες το 60. Λοιπόν, το 56. Έλα, όλα τα μεγάλα. 56, μεγάλα. Επόμενο. Βγάλαμε περισσότερα από... Έλα, ανακάτεψέ τα, ανακάτεψέ τα κι άλλο. Πέφτουνε γι' αυτό. Έλα, έλα, στο... Σαν τηγάνι κάτω. Λοιπόν, το 31. 31. Και κάποια θα. Πάμε στο προηγούμενο. Εδώ έχουμε την νικήτρια, την τρίτη νικήτρια. Ευχαριστώ, το ήξερα μέσα μου βαθιά. Ευχαριστώ τη μαμά μου και τον παπά μου για όλα. Είσαι φανταστική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, βασικά όλα τα καλύτερα και διπλάσια και τριπλάσια. Να το κάνεις όλα μέσα. Δεν αξίζει, είπατε και εμεί. Τέλεια, ναι, δεν πειράζει. Θα το πάψω εκεί, καθαπλήσω. Θα το πάψω εκεί, καθαπλήσω. Άρχι, πόδις, κράβεις, έτσι, σούπερ. Εγώ. Γαλάκτωμα καθαρισμού. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Κοντίσιονερ σώματος. Αυτό είναι πολύ ωραίο, άμα βιάζεις το πρωί, μια χαρά. Πώς το χρησιμοποιώ? Αμέσως μετά που πληθείς, ναι, κανονικά στο ντους. Το περνώ. Το απλώνεις όλο στο σώμα. Ωραία. Και το ξεβγάζεις. Και δεν χρειάζεται να βάλεις αυτό. Αυτό καθαρίζω το πρόσωπό μας. Αυτό είναι γαλάκτωμα. Αντί για σοπούνι. Είναι για μέσα. Και... αυτό τι. Δεν ξέρω τι τι γράφει. Κοντίσιονερ. Αυτό το... Volumizing conditioner. Α, για όγκο. Α, και το αυτή ήθελα. Και ήθελα τώρα για όγκο. Με γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Φτιάξε και λάχνω. Να δείξε κάτι παραπλάνο. Γύρισα σπίτι, τακτοποίησα όλα τα πραγματάκια από το meet and greet και εντάξει, προσπαθώ να συγκρατήσω λίγο τον εαυτό μου γιατί κλαίω το τελευταίο μισάωρο, τακτοποίησα τα πράγματα και έτρεχαν τα δάκρυα. Οι συνδρομήτριές μου είναι απίστευτες, απλά μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα παραπάνω, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα λόγια για να περιγράψω την αγάπη, την εκτίμηση, το σεβασμό που έχω για τους ανθρώπους που με βλέπουν και για τους φίλους μου που με βοηθήσανε να γίνει όλο αυτό σήμερα, γιατί ήθελε πάρα πολύ οργάνωση και χρόνο και ενέργεια. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθανε. Ήτανε μια μοναδική εμπειρία, δηλαδή θέλω να το κάνω κάθε εβδομάδα άμα γίνεται. Τόσο πολύ μου άρεσε. Τα κορίτσια... αν και δεν χρειαζόταν πραγματικά, μου φέρανε κάποια πράγματα και τους υποσχέθηκα να τα ανοίξω εννοείται σε βίντεο. Το πρώτο λοιπόν είναι από Yves Rocher και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Έχει λοιπόν δύο φυλλαδιάκια με πληροφορίες και όλα τα προϊόντα. Αυτό εδώ είναι ένα αντεμακιγιάζ για ευαίσθητα μάτια, το οποίο δεν περιέχει parabens και άρωμα, 125 ml, οπότε πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν προϊόν. Το επόμενο είναι μία μάσκα 3 λεπτών, η οποία έχει αυτή την πολύ ωραία συσκευασία και γράφει πάνω ότι είναι με cranberry. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ cranberry σε μάσκα προσώπου, οπότε ανυπομονώ. Και έπειτα έχουμε σε ένα φακελάκι πολλά πολλά δειγματάκια, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δώρο. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι από Hondo Center και εντάξει,
Πώς φαίνεται ότι ξέρουν ποια πράγματα μου αρέσουν. Είναι ένα body milk από την εταιρεία Body Farm με άρωμα κέδρος. Δηλαδή πραγματικά ποιος άλλος εκτός από μια συνδρομήτριά μου που με παρακολουθεί θα ήξερε ότι μου αρέσουν αυτές οι μυρωδιές. Θα τη βάλω τώρα επιτόπου στο χέρι μου για να δω. Έχει πάρα πολύ ωραία λεπτόρευστη υφή. Και μυρίζει απίστευτα, μυρίζει κέδρο, αλλά παράλληλα έτσι και λίγο θάλασσα και λίγο φρεσκάδα, καθαριότητα, φοβερή μυρωδιά. Και το επόμενο είναι ένα προϊόν το οποίο ήθελα πολύ πολύ να το δοκιμάσω γιατί το έβλεπα συνέχεια στην τηλεόραση. Είναι το Master Sculpt από την Maybelline και είναι στην απόχρωση 01 Light Medium. Μισό λεπτό να το βάλω στο χέρι μου. Θεέ μου! Είναι λοιπόν αυτό εδώ. Δείτε το highlighter, πόσο έντονο είναι. Και αυτό το bronzer είναι πάρα πολύ ανοιχτό, οπότε ό,τι πρέπει τώρα για το χειμώνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γράφουν λοιπόν κάπως έτσι στο χέρι. Πραγματικά το bronzer πρέπει να είναι ό,τι πρέπει για το χειμώνα και το highlighter, εντάξει, είναι σε άλλο επίπεδο, είναι τόσο έντονο. Το λατρεύω ήδη. Και πάμε σε μια σακουλίτσα από τα Sephora, όπου έχω καιρό να πάω στο Sephora, ανυπομονώ λοιπόν να δω τι έχει μέσα. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Ξόδεψα τόση ώρα να ξανακάνω το μακιγιάζ μου και να ξανακλάψω. Είναι το χούλα από την Benefit, το bronzer. Το οποίο θέλω να το δοκιμάσω δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Έχει λοιπόν το καθρεφτάκι του, έχει το πινελάκι του. Για να δούμε πως γράφει. Εντάξει, υπέροχο. Wow. Το απόλυτο bronzer. Το βάλα σε περίεργο σημείο. Το απόλυτο bronzer πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι και το πινελάκι που έρχεται με τη συσκευασία είναι πάρα πολύ μαλακό. Δηλαδή είναι πολύ προσεγμένα τα προϊόντα της Benefit. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν χρειαζόταν να μου φέρετε δωράκια και ένα γράμμα δηλαδή με την ιστορία σας και όλα τα σχετικά μου αρκεί. Αλλά πραγματικά ευχαριστώ, το εκτιμώ απίστευτα. Πολλές μου ζητήσατε και live να κάνω ταχυδρομική θηρίδα, οπότε θα το ψάξω. Γιατί ξέρω ότι θέλετε να μου στείλετε γράμματα και όλα τα σχετικά, δεν θέλω να μου στέλνετε πράγματα, δεν θέλω να νιώθετε αυτή την ανάγκη, τηλέφωνο. Πολλές κοπέλες μου έχετε ζητήσει να κάνουμε μια ταχυδρομική θηρίδα για να μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Και όταν λέω ό,τι θέλετε εννοώ τα γράμματά σας, εάν έχετε κάποια ζωγραφιά που θέλετε να μου στείλετε οτιδήποτε τέτοιο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Δεν θέλω να νιώθετε καμία υποχρέωση να μου στείλετε προϊόντα, υλικά, αγαθά και όλα αυτά. Δεν θέλω να νιώθετε καμία τέτοια υποχρέωση. Οπότε πραγματικά θα προσπαθήσω να ψάξω να βρω πώς να δημιουργήσω μια ταχυδρομική θηρίδα για να έχουμε έτσι μια καλύτερη επαφή μεταξύ μας. Γιατί ξέρω ότι πολλές κοπέλες είστε καλλιτεχνικά πνεύματα, οπότε θέλω πάρα πολύ να δω έτσι το γραφικό σας χαρακτήρα, τις ζωγραφιές σας, όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ όμορφο και ενδιαφέρον. Τι να πω για τη σημερινή ημέρα, είμαι συγκινημένη. Προσπαθώ να συγκρατηθώ να μην κλάψω και στο βίντεο γιατί... Ναι. Μόνο ένα τεράστιο ευχαριστώ έχω να πω και πραγματικά αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω και χαίρομαι που έχει μια τόσο καλή ανταπόκριση. Έχω γνωρίσει κάποιους υπέροχους ανθρώπους μέσω του YouTube και είναι κάτι το μοναδικό. Οπότε συγγνώμη που είναι cheesy αυτό το vlog, αλλά αυτό βγήκε μετά από τη σημερινή συνάντηση, η οποία ήταν απίστευτη, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και εσάς που με παρακολουθείτε και εσάς που ήρθατε και τις φίλες μου που βοηθήσανε τόσο πολύ και τη μαμά μου και τον κολλητό μου τον Βασίλη που από τόσο μακριά ακόμα με βοήθησε, τα παιδιά στο μαγαζί που, στο οποίο υπήρχε μια άψογη εξυπηρέτηση. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη σημερινή ημέρα και μου έχει δημιουργήσει μερικά από τα καλύτερα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος, οπότε
ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Σας λατρεύω, να το ξέρετε, να το θυμάστε πάντα αυτό και ό,τι θέλετε, να ξέρετε ότι κάπου εκεί στο YouTube υπάρχει μια Κωνσταντίνα στην οποία μπορείτε να στείλετε μήνυμα με το οτιδήποτε σας απασχολεί και να προσπαθήσω να σας βοηθήσω είτε μέσω των βίντεο, είτε μέσω email, είτε το οτιδήποτε, με όποιον τρόπο θέλετε εσείς να μου πείτε το οτιδήποτε σκέφτεστε, σας προβληματίζει και όλα τα σχετικά, γιατί σήμερα υπήρχαν άτομα όπου μου είπανε, ξέρεις, παίρνανε κάποιες πάρα πολύ δύσκολες περιόδους στη ζωή μου και εσύ τα βίντεό σου με βοηθήσανε σε αυτό και αυτό είναι κάτι το μοναδικό, το απίστευτο να ακούει κανείς και μόνο για αυτά τα λόγια αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια που κάνω εδώ και σχεδόν 3 χρόνια και μόνο για αυτά τα λόγια εγώ νιώθω πλήρης με αυτό που άκουσα και ξέρω ότι συμβαίνει αυτό και με τις υπόλοιπες συνδρομητρίες μου. Και πάλι ευχαριστώ. Αφήστε μου από κάτω τα σχόλιά σας, πώς περάσατε σήμερα και όλα αυτά, γιατί πάντα με ενδιαφέρει να ξέρω τι κάνουν οι ομορφιές μου και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο vlog. Φιλιά πολλά!